Πάμε. Λοιπόν, ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Να φυλά το πίστη στην πατρίδα. Να φυλά το πίστη στην πατρίδα. Υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους. Υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους. Και να ακληρώνω τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου. Και να ακληρώνω τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Και καλή χρονιά να έχουμε. Σαν υγειονομική περιφέρεια. Περνάμε μια δύσκολη περίοδο. Με τη δική σας στο νομό Ρετήμης πλέον που θα έχετε το τιμόνι στο νοσοκομείο και γενικά τα θέματα της υγείας, να φέρουμε τα καλύτερα. Μέχρι στιγμής δεν μπορώ να αναφερθώ στα επιμέρους προβλήματα γιατί δεν τα γνωρίζω ακόμα, αλλά ο βασικός στόχος και σκοπή είναι φυσικά πρώτα απ' όλα η αξιοπρέπεια του ασθενούς, ο σεβασμός, η οποία όμως κατ' εμέ πρέπει να περάσει από την αξιοπρέπεια του γιατρού. Ο γιατρός μέσα σε ένα κατάλληλο περιβάλλον και με τα κατάλληλα εφόδια μπορεί για να αποδώσει. Αυτό, τίποτα άλλο. Παντός μέτρων άνθρωπος. Γινόσαστε διοικητής σε μια περίοδο που η οικονομική κρίση είναι καθιστά δύσκολα τα πράγματα ακόμα και μέσα στα νοσοκομεία γιατί οι χρηματοδοτήσεις είναι πολύ περιορισμένες. Ναι, και θα κοπούνε κι άλλο, ναι. Πείτε μας έτσι, μια δική σας τοποθέτηση. Πώς θα κινηθείτε δηλαδή. Ναι, η κίνηση είναι φυσικά περικοπές από πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται και μπορούμε για να περικόψουμε. Από ό,τι είδα από τις πρώτες μου επισκέψεις, έχουμε κάποιο περιθώριο για να ελαττώσουμε και να προσέξουμε ορισμένα έξοδα του νοσοκομείου. Είμαι αισιόδοξος. Πάνω απ' όλα είμαι αισιόδοξος. Μετά από αρκετούς μήνες χωρίς να έχει διοικηθεί το νοσοκομείο Ρεθύμνης, σήμερα πράγματι είμαι στην ευχάριστη θέση ενώπιον να ορκιστεί ο κύριος Ξυπολιτάς, νέος διοικητής, ο οποίος έχει πολλή διάθεση, πολύ μεράκι, σε δύσκολες εποχές, αλλά και με τη συμπαράσταση της υγειονομικής περιφέρειας και με τη συμπαράσταση όλων των εμπλεκομένων στο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που λέγεται υγεία, που σας λέω είναι πάρα πολύ μεγάλο, θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Όλοι μαζί θα βοηθήσουμε το νοσοκομείο Ρεθύμνης, το νομό Ρεθύμνης, όπως και τους άλλους νομούς της Κρήτης μας, για να μπορέσουμε τα καλύτερα. Yeah.